από 30 χρόνια αυτό που όλοι ποθούσαμε, όλοι οι οσότες το θέλαμε. Δεν χρειάστηκε και πολύ κόπο, Δήμαρχε, για να τα ψηφίσουμε, γιατί ίσως το ήθελες περισσότερο και από εμάς. Εγώ αυτό τουλάχιστον έζησα αυτό το διάστημα. Αφού μπήκες και στη διαδικασία ακόμα με τους μηχανικούς, να τους λες πώς ήταν η σκάλα εξωτερικής του πύργου, πώς ήταν ο εσωτερικός χώρος. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το διοικητικό μου συμβούλιο που ομόφωνα αποφασίσαμε να γίνει σε αυτό το χώρο, δηλαδή στο παλιό 905, ουσιαστικά στο κέντρο των Άνω Λιωσίων, εκεί που υπήρχαν αυτά τα σπίτια. Να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Θανάση τον Σχίζα, που έτρεξε μαζί μου όλο το προσωπικό του Δήμου τις διαδικασίες πολύ σύντομα. Πάνω απ' όλα βέβαια τον Δήμαρχο, που το πίστεψε όπως είπα και πριν. Αλλά θέλω λίγο να πω δύο πράγματα για αυτό το κτίριο, για αυτό το χώρο. Ποτέ δεν θέλαμε ένα μεγαθύριο σαν σύλλογος, απρόσωπο που απλά να μπαίνει μέσα ο κόσμος και να χορεύει και να πίνει καφέ. Μετά τους δύο σεισμούς που έζησε η πόλη μας, δυστυχώς, χάθηκε η ταυτότητα, η οικιστική ταυτότητα της πόλης. Εκτός από 1-2 κτίρια που έχουν κρατηθεί με νύχια και με δόντια και αυτά θέλουν συντήρηση, ο επισκέπτης που ερχόταν δεν ήξερε τι ήταν αυτή η πόλη και αν υπήρχε πόλη πριν το 70, πριν το 60, που ήρθαν με την εσωτερική μετανάστευση νέοι κάτοικοι. Αυτό λοιπόν το κτίριο θα είναι έτσι για να μας θυμίζει την παλιά πόλη που υπήρχε σε αυτόν τον τόπο. Θέλω κι εγώ να αναφερθώ στο όνομα του αείμνηστου Γεωργίου Βασιλείου Καρατζά και να κάνουμε έτσι ένα μνημόσυνο, ας το πω έτσι, προς την μνήμη του και να ευχαριστήσω και την οικογένεια Καρατζά. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν από τους λιωσότες, όπως πολλοί λιωσιώτες, γιατί έχω ακούσει πολλά και έχω διαβάσει πολλά κατά καιρούς, σκάψανε αυτόν τον τόπο για να περάσει το νερό με τα χέρια τους. Δώσανε γη για να γίνουν πλατείες, για να γίνουν δρόμοι τα δύσκολα χρόνια. Και όχι με αποζημιώσεις, από το υστέρημά τους να προσφέρουν για να κάνουν ένα αξιόλογο χωριό. Έτσι και αυτός ο άνθρωπος έδωσε ένα χώρο τότε για να γίνει ένα κτίριο για την παιδεία. Βέβαια τώρα αλλάξαν τα δεδομένα, δήμαρχοι, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι για την παιδεία. Αλλά ναι, είστε βέβαιοι η οικογένειά του ότι ο χώρος αυτός αναβαθμίζεται. Γιατί είναι χώρος που τα παιδιά θα μαθαίνουν την ιστορία του τόπου. Οπότε είναι ένα κομμάτι της παιδείας και αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα και σας περιμένουμε το βράδυ να γλεντήσουμε αυτό το γεγονός. Να είστε καλά.